κύριοι, γεια σας στο Αρχείο Πολιτισμού μέσα από το άρωμα Ελλάδος σήμερα. Φιλοξενεί την αγαπημένη μας καθηγήτρια Μαρία Τζάνη. Και όταν έχεις την Μαρία Τζάνη απέναντί σου, θες να σιωπάς και να την ακούς. Απλώς θέτεις το θέμα. Της έθεσα λοιπόν ένα θέμα για μένα που με στεναχωρεί και με προβληματίζει. Ποιο είναι αυτό, ότι όλα τα παιδιά σήμερα που έχουν τελειώσει ένα λύκειο, προφανώς, έχουν να σου πούν ότι το μάθημα των αρχαίων ελληνικών, άλλα λένε ότι είναι βαρετό και άλλα λένε ότι είναι πολύ δύσκολο, δυσνόητο, δεν το καταλαβαίνουν και γιατί το κάνουν. Αυτό το θέμα θέλουμε να συζητήσουμε σήμερα με την αγαπημένη μου καθηγήτρια, τη Μαρία Τζάνη, για το πώς πρέπει να διδάσκεται τελικά αυτό το σπουδαίο μάθημα της ελληνικής γλώσσας των αρχαίων ελληνικών και ποια είναι η πιο κατάλληλη γι' αυτό από την ίδια τη Μαρία. Μαρία μου, το έχεις αντιμετωπίσει, το έχεις δει τα παιδιά, στο λένε οι γονείς ότι το παιδί δεν θέλει, δηλαδή κλωτσάει με το μάθημα έτσι όπως γίνεται των αρχαίων ελληνικών. Τι φταίει βρε Μαρία μου και έχουν αυτήν την νοοτροπία τα παιδιά? Η εκπαιδευτική και το σύστημα διδασκαλίας. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Όταν τα παιδιά το θεωρούν δύσκολο, σημαίνει ότι ο καθηγητής δεν το κατέχει και βεβαίως, επειδή έχει και αυτός δυσκολίες, είναι αυτό που λέμε ότι προηγείται του μαθητή του κατά μία διδακτική ώρα. Δηλαδή διαβάζει πριν και πάει και λέει. Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να... Επίσης, υπάρχουν παιδιά που δεν τα θεωρούν δύσκολα, αλλά και είναι εδώ, είναι τα παιδιά τα οποία θα θέλαν να μάθουν αρχαία, αλλά απογοητεύονται, γιατί άλλο νόμιζαν ότι είναι και άλλο ο εκπαιδευτικός τους παρουσιάζει. Και εκεί τα βαριούνται. Γιατί ο εκπαιδευτικός, αν δεν τα μισεί, αν δηλαδή ιδεοπολιτικά δεν τα μισεί, αυτό εγώ το λέω λανθάνοντα μισελληνισμό. Τα κάνει έτσι ώστε να είναι ανούσια. Δηλαδή ναι. Τι, αυτό που έκανε και η αντιβασίλεια, η Ποιόθωνος, όπου ενώ ο ελληνικός λαός είχε ζητήσει, να το ξέρουμε αυτό, Γιώργο, να δεις τι ψέματα λέμε και στα παιδιά και στον εαυτό μας, οι Έλληνες ζήτησαν με την απελευθέρωση τη γλώσσα τους, ναι, δηλαδή τα αρχαία ελληνικά, γνωρίζοντας το σύστημα και η Ιερά Συμμαχία, που μας έφερε εισηγμένους ηγεμονίσκους. Τι θα εσήμαινε αυτό? Τι θα ξυπνούσε το κύτταρο, πώς θα ξανά... Τι θα εσήμαινε αυτό όταν έχεις έναν Χάιζενμπεργκ να σου λέει η πιο σοβαρή διανοητική μου μαθητεία ήταν η ενασχόλησή μου με την αρχαία ελληνική γλώσσα. Δηλαδή αυτό με έκανε ότι είμαι, λέει ο άνθρωπος. Και δεν λέει μόνον αυτός, θα θέλαμε να κάνουμε τρεις εκπομπές και να απαριθμούμε μόνο τι έχουν πει οι top. Λοιπόν, και το βάλαν το μάθημα από τότε. Μισό λεπτό. Από τότε λοιπόν τι κάνανε? Φτιάξανε τους σοφολογιωτάτους, όπως τους λέγανε. Δηλαδή δενεκέδες ξεγάνωτους, να το πω στη γλώσσα του λαού, οι οποίοι απασχολούσαν τα παιδιά με λεξίδια, όχι ετυμολογίας, αλλά με λέξεις, γραμματικός, πώς κλείνονται, τι κάνουν. Το κείμενο ήταν κομματάκι, δεν ξέρω το πλήρες περιεχόμενο του έργου. Και βεβαίως, όταν ας πούμε εμένα θα μου δίδασκαν Δαρίου και Παρισάτιδος γίγνονται παιδες δύο, σκασίλα μου μεγάλη τι έκανε ο Δαρίος και η Παρίσατης στην Περσία. Ή όταν ας πούμε μου μαθαίνανε το... πώς το λέμε, τη βίβλο, από τη βίβλο χωρία, γιατί να με ενδιαφέρει εμένα η ιστορία των Εβραίων? Τους σέβομαι, τους αγαπώ, είναι ένας λαός που κι αυτός ταλαιπωρήθηκε στην ιστορία, αλλά εγώ είμαι Ελληνίδα, έχω άλλη ιστορία, έχω άλλη
Προοπτική. Γι' αυτό θα πούμε πως θα έπρεπε. Ακριβώς. Να γιατί, γιατί οι Έλληνες ακόμα και μέσα στην Οθωμανοκρατία εξέδωσαν λεξικά. Βέβαια. Και ήταν μεγάλη αγωνία και του Γαζί και των υπολείπων που βγαίνανε στην Βιέννη, στη Βόρεια Ιταλία, στα τυπογραφεία της Βενετίας και τυπώνανε ελληνικά λεξικά. Ο Μουσούρος, η Κομνηνή, δηλαδή η ανάγκη, η γλώσσα, μην χαθεί η γλώσσα. Πάρα πολλά λεξικά είχαν τυπωθεί. Γιώργο μου, στη Σύρο πήρανε κάποιο εκδότη, αν θυμάμαι καλά, να με συγχωρήσουν οι τηλεθεατές, αλλά νομίζω ότι το θυμάμαι, Κομπετή λεγόταν αυτός, Γάλλος, ο οποίος είχε εκδώσει τον 18ο αιώνα, δηλαδή 1700, επανέκδοση στα γαλλικά, την Σολόνιο νομοθεσία. Την παίρνει λοιπόν ένας ευπατρίδης Σύρος και στην Ερμούπολη της Σύρου την επανεκδίδει τη Σολόνιο νομοθεσία. Να σου πω κάτι, ουδέποτε έχει εξεδόθει πλέον και υπήρχαν δύο αντίτυπα. Το ένα το είχε ένας καθηγητής, πάλι τον θυμάμαι, της νομικής από τη Θεσσαλονίκη, Πανεπιστημίου, και το άλλο Ζολώτας. Έχουμε πάρει το ένα, νομίζω ότι ήταν του κυρίου Ζολώτα, και με φωτο offset το λένε αυτό, δηλαδή όταν δεν το ξαναγράφεις το κάνεις αναπαραγωγή. Κάναμε μία νουμεροτέ έκδοση, η οποία στην αρχή έχουμε, για να είναι αυτό, έχουμε και τις γραβούρες με τις οποίες ήταν διακοσμημένο το βιβλίο. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Δηλαδή η έννοια τους ήταν η γλώσσα. Δηλαδή, λοιπόν, μονάχη έννοια η γλώσσα μου, τέρμα. Και η σύνδεσή τους, με τους προγόνους τους. Πάμε λοιπόν τώρα. Κοίταξε, ξέρουμε ότι περιέχει σοφία, περιέχει δηλαδή γνώση. Έχει μαθηματικότατη δομή. Αν μου μείνει λίγος χρόνος, θα πω τι εννοώ με αυτό. Και θα το πω με μαθηματικά και την πρόταση. Πάμε στο θέμα μας. Ναι, θα κάνουμε και άλλη κουμπή γι' αυτό. Όχι, θέμα μας είναι πώς αυτό. Πρέπει γιατί να... μπορούμε τα παιδιά να τα εξασκούμε έτσι. Λοιπόν, γιατί το μάθημα στο παιδί, γι' αυτό λέγεται και παιδί, πρέπει να γίνει με παιχνίδι. Αυτό σημαίνει η λέξη παιδί. Αλλιώς θα το λέγαμε ενήλικα, το λέγαμε έφηβο, ξέρω εγώ. Δεν είναι ο Πλάτωνας που το λέει αυτό στην πολιτεία. Πρέπει να παίξεις μαζί του με το κείμενο, να το πεις τι καταλαβαίνει, λέξεις άλλες, ετυμολογίες, αυτά, τη φαντασία του, να την αφήσεις. Ωραία. Λοιπόν, ας υποθέσουμε λοιπόν ότι κάνω ένα σεμινάριο και λέω τι θα τους διδάξω. Έτσι. Σε φιλολόγους. Mm-hmm. Λοιπόν, έτσι θα τα πω και εδώ. Τώρα, αν νομίζετε ότι πρέπει να επεκταθούμε, μπορεί να κάνουμε μια δεύτερη αυτή για κάποια έτσι, λεπτομέρειά του. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε στα παιδιά είναι να τους πούμε ακριβώς γιατί πρέπει να μάθουν αρχαία ελληνικά. Να φωτίσουμε τα παιδιά τι σημαίνει να έχεις μια γλώσσα που... να είναι η μοναδική γλώσσα στον κόσμο που η έννοια να περιλαμβάνει, να έχει ταυτότητα με αυτό που σημαίνει. Δηλαδή το σημενόμενο, το μέσον... Υπάρχει μέσα. Ναι, να υπάρχει εκεί, που αυτό δεν υπάρχει σε καμία άλλη γλώσσα. Και όταν υπάρχει, είναι δάνειο ή από την λατινική που είναι διάλεκτος ελληνική ή... από ελληνικό δάνειο. Ακριβώς ελληνική. Έτσι. Λοιπόν, επίσης, τι πάει να πει να κυριολεκτεί η λέξη. Δηλαδή να έχεις για κάθε γεγονός, για μία κάθε όν, για κάθε φαινόμενο, για κάθε... μία λέξη. Και αυτή, τι σημαίνει να έχει πληρότητα και σαφήνεια. Δηλαδή, η ίδια η έννοια να σου λέει αυτό που θέλει να σου πει... με όλα τα προσδιοριστικά της, δηλαδή τι, πού, πώς. Και τι, και πώς. Και πώς. Λοιπόν, και όταν έχουμε αφηρημένη έννοια που έχουμε πλέον γενικεύσεις και φτιάχνουμε νόμους, εκεί εκτός από αυτό τι, πώς, πού και από ποιον και ου ένεκα, το γιατί. Γιατί. Λοιπόν. Και να έχεις τη γλώσσα να τα περιλαμβάνει αυτά όπως θα δούμε
στη διατύπωσή της. Δηλαδή, όταν λέω, ας πούμε, ρινοραγία, σημαίνει ροή αίματος από τη μύτη, ή μητροραγία, λέει τι, από πού και ποιο είναι το προϊόν, με μία λέξη. Αυτό δεν μπορεί να το πει κάποιος στα αγγλικά, πρέπει να το πει περιφραστικά. Λέμε τώρα, ας πούμε, αν πω κυρός, το κερί, ή τα έψιλον είναι αμοιβαίως ανταλλάξιμα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει κάτι το οποίο καίγεται και ρέει. Στο μεγάλο ετυμολογικό λεξικό που παροτρύνω τους γονείς για να, και οι ίδιοι, γιατί θα γίνουν πιο σοφοί, αλλά και τα παιδιά θα τα βοηθήσουν, μπορούν να το πάρουν. Να το ανοίξουν, ναι, και να εκείνο, παίζουν με τα παιδιά. Εκείνο λέει ότι η ρέη ή το ευκόλος ρέων από την φωτιά. Όπως είναι βλέπεις, η, λοιπόν, ότι η έννοια ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν στα παιδιά ότι με αυτόν τον τρόπο, και να τους πούμε τι είπαν οι μεγάλοι άνθρωποι που οφείλουν ευγνωμοσύνη στην ελληνική γλώσσα, χάριτας όπως τα λέγανε οι προγόνοι, λοιπόν, σε αυτή, ότι τους έκανε σοφούς και ευφυείς. Όλες οι έρευνες λένε το ίδιο πράγμα. Και μετά, δίνοντάς τους παραδείγματα για τη σαφήνειά της, έτσι, την κυριολεξία ότι της. Δηλαδή χρησιμοποιείς αυτή τη λέξη γιατί θες να πεις αυτό το πράγμα. Ναι, επίσης είναι... να τους πει που είναι κίνητρο, ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη και που θέλουν να φτιάξουν κομπιούτερ στα οποία να αυτοπρογραμματίζονται, ξέρουν, το έχουν δηλώσει, ότι μόνον με πυλώνες ελληνικούς που θα τους κάνουν αλγορίθμους και τα λοιπά θα μπορέσουν να το πετύχουν να αυτό. Και, έχεις και επιμεληθεί σου να επιβλέπω σαν καθηγήτρια στο μοναδικό διδακτορικό που έχει γίνει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών της Ειρήνης Μαυροπούλου, ναι, για, ναι, το θέμα, ναι, το πώς επιδράει, ναι, το πάει, το, ναι, παρουσιάσαμε αυτή το την οποίο εκπομπή. Δυστυχώς δεν το αναφέρουν όταν κάνουν, λυπάμαι. Όπως επίσης μαζί με τον Καργάκο, και ας είναι ένα μνημόσυνο σε αυτόν τον σπουδαίο φιλόλογο Έλληνα. Και Έλληνα, ναι, και τον Περικλή τον Νεάρχου και τον Νίκο τον Μουλακάκη, είχαμε στείλει στη Βουλή, στην κάθε θηρίδα 300 επιστολές, και κάποια στιγμή θέλω να μιλήσουμε για αυτή την προσπάθεια, και αν μπορούσες να πάρεις από ανθρώπους που ήταν και τότε και υπάρχουν, γιατί δεν το πολέμησαν να μην γίνει αυτό το πράγμα που έγινε με την καταστροφή του γραπτού λόγου των Ελλήνων. Γιατί ξέρεις, ο τρόπος που τονίζονται οι λέξεις αλλάζει τη σημασία. Βέβαια. Λοιπόν, επίσης ακόμα και δασία και ψηλή να αλλάζει, όχι μόνο περισπωμένες και οξύες. Ακριβώς. Άλλο μία λέξη ηρκτή με δασία, άλλο ακριβώς, ηρκτή ακριβώς, με ψηλή. Άλλη σημασία με δασία. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά θέλω να σου πω σε αυτό που πες και έχεις δίκιο για τους εκπαιδευτικούς, ότι αυτοί που διδάσκουν σήμερα είναι παιδιά του μονοτονικού. Ναι. Δηλαδή, όταν ήταν αυτοί στο γυμνάσιο, τους έλαχε η κακιά στιγμή. Αυτό ήταν το έγκλημα, το έγκλημα. Τίποτα άλλο να μην είχε κάνει το Πασόκ κακό για την Ελλάδα, αυτό θα αρκούσε να το έχει καταγγείλει στη συνείδηση των Ελλήνων στο Δινεκές. Πάμε λοιπόν τώρα. Το πρώτο πράγμα λοιπόν είναι να πούμε στα παιδιά για αυτή τη γλώσσα, για τη σημασία της. Στη συνέχεια να κάνουμε μία επιλογή κειμένων. Έτσι. Αυτοτελώς όμως που θα τα διδάξουμε, όχι κομματάκι. Mm-hmm. Και να πούμε στα παιδιά τι θα, αν μπορούσαν να το διαβάσουν στο πρωτότυπο, τι θα διάβαζαν εκεί, δηλαδή ποιο είναι το περιεχόμενό του. Και από αυτό το περιεχόμενο να επιλέξουμε
ιδέες πρότυπα και τις αξίες που περιλαμβάνει, να τις πάρουμε κομματάκια και αφού τα παιδιά πληροφορηθούν και διαβάσουν με τη βοήθειά μας από μία μετάφραση, τους το πούμε εμείς ή τους το δώσουμε. Λοιπόν, το περιεχόμενο μετά να γίνει πρακτική της γραμματικής και του συντακτικού μετά, πάνω, όμως, θα το πω, πάνω σε αυτά τα κομμάτια. Όσο να γίνει αυτό, που θα θέλουμε μερικές διδακτικές ώρες, εμείς λέμε στα παιδιά για τα μέρη του λόγου και ερμηνεύουμε τις ονοματοποιίες που έχουν. Δηλαδή λέμε, τα μέρη του λόγου είναι 10, είναι άρθρο, όνομα ουσιαστικό, ουσιαστικό, επίθετο, αντωνυμία, ρήμα, μετοχή, πρόθεση, επίρρημα, σύνδεσμος και επιφώνημα. Επίρρημα, αντωνυμία. Τι πάει να πει αντωνυμία? Η λέξη που μπαίνει αντί του ονόματος. Αντί να πω δηλαδή ο Γιώργος έπαιξε, με κάλεσε εκείνο, λέω, και για να μην το επαναλάβω, λέω αυτός, εκείνος, έτσι, εκείνος. Τώρα με το άρθρο θα δυσκολευτούν, γιατί μαθαίνουν από το νηπιαγωγείο μια γλώσσα η οποία έχει μόνο ένα άρθρο, την αγγλική, και θα δυσκολευτούν να καταλάβουν τι είναι, λοιπόν, το άρθρο, ναι. Έτσι, οπότε, το άρθρο, να πούμε στα παιδιά ότι το άρθρο από τον Όμηρο το έχουμε, δεν είναι χρησιμοποιητό ως άρθρο. Λέει, ας πούμε, άνδρα μιέν επεμούσα πολύτροπον. Δεν λέει τον άνδρα, τον πολύτροπο μουσα, να μου δώσεις έμπνευση να τον τραγουδήσω. Λοιπόν, ωστόσο, όταν επρόκειτο να δείξω με αυτόν, να τον τονίσεις, να το δείξεις, και αυτός λοιπόν πήγε, τότε έλεγε «ο». Εκεί είναι όλη η μαγεία του άρθρου. Λέει, ας πούμε, εκεί που σφάξανε τα βόδια του ηλίου, και λέει «αφτάρ ο Απόλλωνας», δηλαδή, δεν λέει ο Απόλλων, «ο τίσιν εναντίον τους», και είναι τίσιν σε αυτούς. Αυτό. Θέλω λοιπόν να πω ότι εξηγούμε στα παιδιά το επίρρημα. Επίρρημα. Το επίρρημα είναι κάτι το οποίο μπαίνει μαζί με ένα ρήμα ή του κάνει επίταση. Ενίσχυση. ή το συνοδεύει ή το ακυρώνει. Και τσαντίζομαι πάρα πολύ, οπότε όλα τα επιρρήματα έχουμε κάνει σε αλφα. Είναι άλλο είμαι απλά ντυμένος και άλλο είμαι απλώς ντυμένος. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Τώρα λέμε απλά. Απλά ντυμένη σημαίνει ότι δεν έχω τίποτα αυτό κάτι, και φόρεσα κάτι απλό. Απλώς ντυμένος σημαίνει ότι έχω μεν, αλλά αυτό το απλώς ντυμένος είναι ότι ντύθηκα, φόρεσα και καλά, αν θέλεις, αλλά απλά απλώς ντυμένος. Δεν έβαλα κοσμήματα, ναι, δεν ναι, έκανα ναι. ιδιαίτερες περιποιήσεις. Κοίταξε τώρα, χρειάστηκες ένα λεπτό ολόκληρο για να εξηγήσεις το όμικρον σίγμα. Ωραία. Πάμε λοιπόν λίγο παρακάτω. Άρα λοιπόν, αφού πούμε τι σημαίνουν τα μέρη του λόγου στα παιδιά, το ουσιαστικό. Η ουσία. Είναι ουσία. Και να πούμε στα παιδιά, να κάνουμε διαθεματική, διεπιστημονική διδασκαλία, να πούμε στα παιδιά ότι οι πρόγονοί μας, αυτό που συνέχει το σύμπαν και το οποίο δεν το γνωρίζουμε, απλά το προσεγγίζουμε, προσπαθούμε, το λέγανε ουσία, έτσι, η οποία παράγει τα πάντα. Ελάτε να δείτε σήμερα η εκβατομηχανική τι λέει. Μιλάει λοιπόν για μια ουσία που στην πραγματικότητα είναι ένα συνειδένε. Ποιον? Των υποσωματιδίων. Όλη η σύμπασα, η δημιουργία δηλαδή έχει. Και αμέσως βλέπεις, από εκεί τους έβαλε στο σήμερα, βέβαια, και στο μέλλον. Βέβαια. Μα αυτό εκεί θα καταλήξω. Ότι με οποιοδήποτε κείμενο της αρχαίας ελληνικής γλώσσης, δηλαδή είτε φιλοσοφία είτε τραγωδία, πας στο μέλλον. Πας σε επιστήμη, σε λογοτεχνία, σε θεσμό, σε ήθος, σε όλα. Λοιπόν, αφού λοιπόν το κάνουμε αυτό, τότε
τους μιλάμε για πώς εκφράζονται αυτά τα μέρη. Και εκεί πάμε στο συντακτικό. Και τους λέμε πόσο απλό είναι αυτό το συντακτικό. Όπως τα μαθηματικά έχουμε την ιδιότητα των φυσικών αριθμών, ας πούμε, που μπορούμε να μεταθέσουμε τα νούμερα, δηλαδή, και να μην αλλάζει το άθροισμά τους. Δηλαδή, ένα και δύο να λέμε, και τρία είναι ίδιο με το τρία και δύο και ένα. Να λέω 325 και αν γράψω, αυτό κάνει 3 και 2, 5 και 5, 10, έτσι. Και μπορώ να πω 235 και να μου λέει δίνει πάλι 10. Mm. Μπορώ να πω 523 και να μου δίνει πάλι 10. Όμως, πρόσεξε και ας προσέξουν οι φιλόλογοι. Αυτά δεν έχουν την ίδια ποιότητα ή την ίδια αξία, διότι εξαρτάται σε ποια θέση είναι. Είναι στη μονάδα, είναι στη δεκάδα, είναι στην εκατοντάδα. Και ενώ τα νούμερα δίνουν το ίδιο άθροισμα, το ίδιο άθροισμα, όμως αυτά μόνα τους μπορείς να τα ιεραρχήσεις σε ευθύνουσα ή αύτουσα κατάσταση. Έτσι και η γλώσσα μας, η γλώσσα μας, Γιώργο, είναι μοναδική. Είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που κάποιες μπορούν να κάνουν πολύ περιορισμένα και χωρίς την εμβέλεια και την σημασία της ελληνικής. Μια απλή πρόταση μπορεί, την απλούστερη, μπορείς να τη γράψεις με 6 τρόπους. Αν τις βάλεις και κανένα προσδιοριστικό, αυξάνεται γεωμετρικά. Ναι, οι λέξεις και οι σύλλαβες είναι ίσες, ακριβώς ίσες, όπως και τα νούμερα. Ίδιες συλλαβές. Όμως. Έτσι. Είναι άλλο πράγμα να πω ο Λεκάκης κάνει εκπομπή και άλλο πράγμα να πω εκπομπή κάνει ο Λεκάκης. Εκπομπή κάνει ο Λεκάκης. Έτσι. Εκπομπή κάνει ο Λεκάκης. Εδώ. Τέλος. Ωραία. Και άλλο πράγμα, ο Λεκάκης κάνει εκπομπή. Πού είναι ο Λεκάκης? Στο στούντιο, κάνει εκπομπή. Και άλλο πράγμα να κουβεντιάζουν και να λέω για κάτι να πω. Μην ανησυχείς. Εκπομπή κάνει ο Λεκάκης. Ο Λεκάκης κάνει εκπομπή. Και δεν έχεις βάλει κανένα επίθετο. Τι, μα γι' αυτό είπα κακή. Μαθηματικά. Ναι. Όπως εκεί έχω τα τρία ψηφία, τα 10, και αν τα θρήσω μου βγάζουν το ίδιο αυτό. Αλλά μπορεί να τα μεταγράψω χωρίς να αλλάζουν, αλλά μετά, ανάλογα με τη θέση που έχουν, έχουν άλλες ποιότητες, άλλες ορίζουσες. Έτσι και η γλώσσα μας, τις ίδιες λέξεις, με τις ίδιες συλλαβές, χωρίς να αλλάξεις ούτε την διατύπωσή τους, αλλάζοντας τη σειρά τους, έχεις άλλο. Μα το ίδιο πράγμα κάνει το σύμπαν. Γιώργο, το διαμάντι σε σχέση με τον άνθρακα που είναι ταυτότητα έχει αυτές τις ιδιότητες. Γιατί έχει άλλη δόμηση των ατομικών του πυρήνων στο χώρο. Λοιπόν, το ίδιο κάνει και το σύμπαν. Πόσο όμορφα θα γινόταν έτσι τα πράγματα. Πάμε, να τα καταλαβαίνουν, λοιπόν, τα παιδιά. Να τα πούμε αυτά στα παιδιά. Και μπορούμε να πούμε και άλλα στα παιδιά. Εγώ τώρα περιορίζομαι και αγχώνομαι. Γιατί έχω διάφορα να πω και δεν ξέρω. Μόλις λοιπόν μιλήσουμε για τα παιδιά, τι είναι αυτά τα πράγματα που θα φτιάξουν τις προτάσεις και τους πούμε ανάλογα με τη θέση που έχουν και τα λοιπά, τότε σιγά σιγά θα πρέπει να έχουμε απλά κειμενάκια δικά μας. Θυμάμαι αυτό που είχαμε εμείς και που τους ευγνωμονώ εκείνους τους φιλολόγους που με ξεκινήσανε στο γυμνάσιο του Αγρινίου και το πρώτο πράγμα που έμεθα, πιστεύω το φίλο, πιστών φίλων εν κινδύνης γιγνώσκης, ο φίλος των φίλων εν πόνης και κινδύνης ου λείπει. Κοίταξε, έχω φαινόμενα συντακτικά και γραμματολογικά που αφού μου τα έχει πει με τη σειρά θα αρχίσει να μου τα διδάσκει,
για να πάω μετά στις προτάσεις που είπαμε που θα πάρει από τα κείμενα, για να μπορώ να τις μαθαίνω και απ' έξω και να τις ξέρω και να ξέρω τι λέει το κάθε χωρίο και έργο που μελετώ. Λοιπόν, παράλληλα, κοίτα τι αξία μου δίνει. Μου μαθαίνει αξίες. Και πότε. Μου μαθαίνει αξίες. Όχι μόνο τις αξίες, αλλά και πότε. Να είσαι κοινωνικό άτομο. Να έχεις κοινωνική ευφυΐα. Να έχεις κοινωνική ευφυΐα. Στον κίνδυνο θα το καταλάβεις. Και να ξέρεις ότι, ο φίλος των φίλων εν πόνης και κινδύνης ου λείπει. Δεν τον εγκαταλείπει. Αν τον εγκατέλειψε, δεν είναι φίλος. Έτσι. Πιστεύω πράγματα. Το φίλο. Κοίτα, αυτόν που θεωρείς φίλο σου αποδεδειγμένα, τον εμπιστεύεσαι. Λοιπόν, θα μου πεις ότι την άλλη φορά θα κάνω μια κουμπί για τη δοτική, γιατί... Ναι. Έτσι, πάμε παρακάτω. Ναι. Λοιπόν, μετά λοιπόν θα πούμε στα παιδιά πώς συνδέονται οι κλίσεις. Θα πούμε στα παιδιά ότι έχει εκατοντάδες χαρακτήρες η ελληνική γλώσσα που με αυτό κυριολεκτεί και διαφοροποιεί ενέργεια, πάθος, κατάσταση, φαινόμενο, αντικείμενο σε σχέση με επιθυμία, βούληση, ελευθερία, με όλο το πράγμα το αποτυπώνει διαφορετικά. Να γιατί το κομπιούτερ μόνο με αυτό θα μπορέσει να κάνει. Γιατί όταν έχω ένα ρήμα και είναι παντού το ίδιο και αλλάζω το πρόσωπο, τι να καταλάβω εκεί. Λοιπόν, όταν λοιπόν τα πούμε αυτά, μην νομίζουμε ότι η ελληνική γλώσσα με τους τόσους χαρακτήρες που έχει, εγκλήσεις ας πούμε, απαρεμφατικές καταστάσεις, πτώσεις κτλ, ότι είναι δύσκολη. Έχει μία γεωμετρική μαθηματική ακρίβεια. Σου λέει απλά, έχω εγκλήσεις και για ό,τι γίνεται στο τώρα έχω την οριστική. Στο μέλλον έχω τους χρόνους μου, έχω την διάθεση, έχω για το παρελθόν μου, έτσι, την έγκληση. Αλλά εάν αναπολύς και αμφισβητείς αυτό που έκανες ή εάν μου βάλεις μια υπόθεση ότι αν γνώριζα αυτό το πράγμα θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα, εκεί σου δίνω τη δυνατότητα να μου το αποτυπώσεις αλλάζοντας την έγκληση. Πολύ απλά. Λοιπόν, πολύ απλά. Άρα, χοντρικά, όταν μια δευτερεύουσα πρόταση που εξαρτάται από μια κυρία, δευτερεύουσα παναπή δεν μπορεί να σταθεί μόνη της, έτσι. Λοιπόν, εάν εκεί ο χρόνος είναι ενεργητικός και τα πράγματα βέβαια, σίγουρα, τότε έχω την ειδική πρόταση να συντάσσεται με οριστική. Εάν είναι επιθυμίας η κυρία να συντάσσεται με υποτακτική ή ευκτική, και πάει λέγοντας. Αν όμως, για να μην κάνω μάθημα τώρα, παράδειγμα δίνω, αν όμως έχω ιστορικό χρόνο στην κυρία ή αυτό το πράγμα δεν είναι πραγματικό, μπορεί να το εύχομαι αλλά να μην γίνεται, τότε έχω μία ευκτικούλα κυρίως και που λέγεται ευκτική του πλαγίου λόγου και ξεμπερδεύω. Έτσι. Του πλαγίου λόγου, γιατί και τον πλάγιο λόγο, αν μου πεις κάτι και πάω να το μεταφέρω σε αυτούς που μου είπες, μπορώ να πω επακριβώς ό,τι μου είπες. Ο Γιώργος μου είπε μπλα 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 αυτό που μου είπες. Εκεί στα αρχαία θα το πει ακριβώς όπως το είπες και δεν πειράζει και αν το πω μετά από 3 μέρες. Αν όμως ο Γιώργος μου είπε ότι είναι, δηλαδή τι να κάνετε ή τι πρέπει να αξιολογήσετε ή να κατανοήσετε, δεν μεταφέρω αυτούσια τα λόγια του. Δεν μεταφέρω αυτούσια τα λόγια διάθεσή του. Τότε τα μετατρέπω. Μετατρέπω. Περίμενε εδώ, θα σταματήσουμε, τελειώνει το πρώτο μέρος της εκπομπής, θα πάμε και σε δεύτερο μέρος αμέσως μετά.
Ξανά για αγάπη να δακρύσω. Τώρα φεύγεις κι αδίες μη, μου ζητάς να λησπονήσω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Φεύγεις και εδώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Δεν θέλω λόγια ξανά για αγάπη να ακούσω. Με τα χεράκια σου έφτιαξες τέτοια σπανακόπιτα. Αδύνατον. Και τυρόπιτα, κρεατόπιτα, μπουγάτσα. Μην τρελαθούμε. Είστε η μαμά σου? Όχι. Η θεία σου? Όχι. Η κουμπάρα σου? Ο Σαρόγλου ήρθε. Σαρόγλου, χωριάτικη πίτα Θεσσαλονίκης με φύλλο ανοιγμένο στο χέρι. Από την κατάψυξη στο φούρνο. Σαρόγλου, βάζει ποιότητα και νοστιλιά, βάζεται μόνο το ψήσιμο. Σαρόγλου, πίτες άλλης εποχής. Στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ. Με δύο πράγματα δεν μπορείς ποτέ να τελειώσεις. Το ένα είναι η ελληνική γλώσσα. Το άλλο είναι η Μαρία Τζάνι. Και φυσικά γιατί και η ίδια είναι θάλασσα. Δεν θα πρέπει να τη λέγανε Μαρία. Μάλλον Μαρία το ίδιο είναι από το Μαρμέο, ναι, που την έχουν εγώ. Ναι. Ναι. Και αυτή ήταν η νύμφη θαλάσσια. Ναι. Ελληνικό όνομα είναι. Φυσικά. Άρα λοιπόν, μέρος δεύτερο για την ελληνική γλώσσα και το πώς πρέπει να διδάσκονται τα αρχαία ελληνικά, πώς πρέπει να τα κάνουμε παιχνίδι στα παιδιά. Να είμαστε αναλυτικοί τόσο πολύ για να μπορούμε να μπούμε στο μυαλό τους και να την αγαπήσουν. Μαρία, είχαμε μείνει στην πρόταση. Ναι. Εάν λοιπόν είναι προτάσεις επιθυμίας στον πλάγιο λόγο, γίνονται απαρεμφατικές. Έχει δηλαδή, το λες με ένα απαρέμφατο. Και το απαρέμφατο θα μου το κάνεις μια άλλη εκπομπή. Χρωστάς. Α, ωραία, παρακάτω. Εντάξει. Μόνο το απαρέμφατο είναι μια εκπομπή, ναι, μόνη. Ναι, δεν το λέω τώρα, εντάξει. Ναι. Δεν το λέω. Λοιπόν, εάν πάλι είναι επιθυμίας πάλι και τα λοιπά, αυτό που λέει, δηλαδή του ζητάει να κάνουν κάτι, πάλι έχω και εκεί ευκτική και ευκτική του πλαγίου λόγου, ανάλογα αν αυτό το θεωρεί δυνατό ή μη. Και εάν έχω προτάσεις οι οποίες είναι ερωτηματικές, γιατί η ελληνική αυτή έχει, δεν βάζει ένα did ή do ή εσκε για να φτιάξει πρόταση και το ρήμα παραμένει το ίδιο. Η ελληνική αλλάζει, αλλάζει έγκληση, αλλάζει χρόνο, αλλάζει πρόσωπο. Καταλαβαίνεις, κατάληξη στην κλίση. Έχει αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, όταν το βλέπεις αυτό, ξέρεις τι είναι. Λοιπόν, τότε γίνεται ή απαρεμφατική ή μετοχική. Δηλαδή γίνεται ή μετοχή ή απαρέμφατο. Μετοχή, τι είναι η μετοχή? Μετέχω. Μετοχή, το μετέχει. Η μετοχή λοιπόν είναι ένας ρηματικός τύπος. Είναι δηλαδή τύπος που προκύπτει το ρήμα. Η εκάστοτε μετοχή του ρήματος από το ρήμα στο οποίο ανήκει. Από αυτό προκύπτει. Όπως και το παρέμφατο. Και τι κάνει αυτή? Μετέχει αυτού που δηλώνει το ρήμα. Αυτού που δηλώνει το ρήμα. Τραγουδώ. Η τραγουδούσα. Λύω την άσκηση. Η λύουσα. Μετέχω. Μετέχει. Ναι. Δηλώνει. Δηλώνει το πρόσωπο ή αυτό
που επιδρά ή που εξαρτά, κάνει κάτι, υφίσταται ή παθαίνει, σήμερα την έχουμε καταργήσει. Ακριβώς. Τη μέση διάθεση. Γιατί ενώ όταν λες τραγουδό, δεν ξέρω αν είναι άντρας ή γυναίκα αυτός που τραγουδά, ενώ άμα πεις η τραγουδούσα, θα καταλάβεις αμέσως ότι είναι αυτή μια γυναίκα. Και αν είναι παιδί. Αν είναι παιδί. Έτσι. Έτσι, ο τραγουδών, η τραγουδούσα, το τραγουδών. Το τραγουδών. Με όμικρον. Με όμικρον. Ωραία. Λοιπόν. Έτσι αμέσως σου δίνει και το πρόσωπο. Βέβαια. Γι' αυτό η μετοχή προσθέτει σε αυτό. Ναι, η μετοχή λοιπόν μετέχει και όπως είπα πριν και συμπληρώνει, αποσαφηνίζει. Αποσαφηνίζει ακριβώς. Όχι μόνον, αποσαφηνίζει, προσδιορίζει ειδικότερα, έτσι, αυτό που λέει το ρήμα από το οποίο παράγεται. Είναι λοιπόν μία μετοχή, μια συμμετοχή στην ενοιολογική, στο όλον τον ενοιολογικό εξοπλισμό της προτάσεως. Ενώ το απαρέμφατο κάνει μια αφηρημένη σχέση. Δηλαδή, αν πω το απορρίν, ανθρώπινο εστί. Όλοι οι άνθρωποι σε όλες τις εποχές απορούσαν. Έχουν απορία. Άρα λοιπόν, το να απορείς εσύ ο άνθρωπος, είναι, το καταλαβαίνω, είναι ανθρώπινο. Βέβαια το τόνα για να το κάνεις στη... Το κάνεις του, ναι. Να το μετατρέψεις, ας πούμε, στη δημοτική. Χρησιμοποιείς περισσότερες λέξεις πάντως από ότι αν σου δίνει η γλώσσα το εργαλείο για να μην είσαι πολυλογάς. Βέβαια. Λοιπόν, βέβαια. Όταν λοιπόν τα κάνουμε όλα αυτά, μπορούμε μέσα εδώ, μια και έχω πάλι τη δυνατότητα του χρόνου, μπορούμε να πάρουμε, όπως παίρνουμε τις προτάσεις και βλέπουμε τα ρήματα, με ποιες εγκλήσεις και σε ποιους χρόνους τα βρίσκουμε, έτσι μπορούμε να δούμε και τους προσδιορισμούς. Ας πούμε τον κατηγορηματικό προσδιορισμό και τον επιθετικό, που είναι ομοιόπτωτοι προσδιορισμοί. Τι πάει να πει αυτό? Πάει να πει πρώτα-πρώτα ότι για να λέμε ομοιόπτωτοι, πάει να πει ότι έχουμε τερόπτωτους. Ωραία. Λοιπόν, οι ομοιόπτωτοι προσδιορισμοί που τους χρησιμοποιούμε κι εμείς, είναι ο επιθετικός προσδιορισμός και ο κατηγορηματικός. Ο επιθετικός προσδιορισμός μας δηλώνει μία μόνιμη ιδιότητα κάποιου, έτσι. Ο κατηγορηματικός προσδιορισμός μας δηλώνει μία ιδιότητα που παρουσιάζεται τώρα. Μπορεί αύριο να μην είναι. Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα να πω, αυτός δε ο προσδιορισμός συμφωνεί με αυτό που προσδιορίζει. Στην ίδια πτώση. Κατά γένος, αριθμό και πτώση. Λοιπόν, αν πω δηλαδή το κλασικό παράδειγμα που μας λέγανε, τα θυμάμαι από τότε τη μαθήτρια, κλέαρχος το φεδρό προσώπο εισήλθε, έτσι. Τι πάνε πει αυτό? Ο κλέαρχος με το λαμπερό, με το χαμογελαστό του πρόσωπο, χαμογελαστό, ναι. Έτσι, το χαρούμενο πρόσωπό του εισήλθε. Αυτό σημαίνει ότι πάντοτε είναι τέτοιο το πρόσωπο του. Αν πω όμως κλέαρχος φεδρό το προσώπο εισήλθε, πάει να πει ότι ο κλέαρχος μπήκε μέσα με χαμόγελο. Δεν ξέρω τι είχε ήδη έξω. Και αυτή τη στιγμή έχει χαμόγελο. Ναι, αλλά και αναμένω κάτι. Εδώ έχω νέα συνθήκη, πρέπει να την ψάξω. Ανά δεις, ας πούμε, πώς με αυτές τις μεταβολές ο εγκέφαλος απογειώνεται. Ακριβώς. Απογειώνεται και γίνεται ευθιέστερος και αποκτά κριτική ικανότητα. Και επιπλέον οι έννοιες οι ίδιες τον προσδιορίζουν πάνω σε αυτό το πράγμα και να μην θέλει, δηλαδή, και να μην θέλει να κάνει τέτοιο πράγμα. Είναι οι έννοιες που τον υποχρεώνουν να καταλάβει τις ειδοποιές διαφορές από λέξεις
που σημαίνουν το ίδιο πράγμα ή από προτάσεις που σημαίνουν το ίδιο πράγμα, που όμως αν αλλάξεις τη θέση έχουν ειδοποιές διαφορές στην ερμηνεία. Να λοιπόν, γιατί δεν έχεις συρρυκνωμένη κατανόηση και αντίληψη του κόσμου, αλλά εμβαθύνεις και πας και τότε διερευνάς. Να, γιατί διερεύνησαν οι Έλληνες τη φύση από τη γλώσσα τους, την φύση η οποία αγαπάει να κρύβεται. Είπε ο Ηράκλητος και είναι και η τελευταία λέξη της επιστήμης. Πες μου κάτι, από ποια τάξη, από ποια ηλικία πρέπει να ξεκινάει? Πριν αυτό, πάμε σε αυτό, έχω να πω κάτι εδώ. Ένα έναυσμα για την δοτική, έτσι για να σε τσιγκλίσω λίγο περισσότερο. Πρέπει να ξέρετε ότι σε αυτούς τους ετερόκτωτους προσδιορισμούς που είναι η παρέθεση, έτσι έχω, κάνω μια παρένθεση, τη βάζω μέσα σε αγγείλη, τη βάζω σε κόμμα. Λοιπόν, και η επεξήγηση. Άλλο πράγμα η επεξήγηση, άλλο πράγμα η παρένθεση. Αν πω δηλαδή ο Καποδίστριας, ο κυβερνήτης της Ελλάδος, αυτή είναι μια παρένθεση. Δεν χρειάζεται να κάνω, ξέρουν όλοι το Καποδίστριο κυβερνήτης της Ελλάδος. Αν πω όμως και τ' άκουσαν οι, πώς τους λέγαμε, οι αρματολοί ή οι κλέφτες, και τ' άκουσαν οι κλέφτες ή οι αρματολοί, οι κολοκοτρονέοι, δηλαδή οι κολοκοτρονέοι. Εκεί μπαίνει το δηλαδή. Το οποίο μπαίνει, αλλά δεν μπαίνει. Δεν μπαίνει. Μπαίνει. Βάζει ένα κόμμα μπαίνει και στο λέει. Ναι. Και μπαίνει, είναι, ναι. Μπαίνει και να αυτό, αυτό είναι τερόπτωτος. Δεν έχει να. Δεν, ναι, μα ξεκινεί τη. Αλλά κοίταξε. Υπήρχε η δοτική, η χαριστική και η αντιχαριστική. Κάτι που με τη δοτική λεγόταν ότι αυτό το έκανε σε μένα. Τίσιν, αυτάρο τίσιν, αφήλε τον όστιμο νήμαρ, προς δυστυχία τους θα πεθαίνανε. Αυτό το έχουμε και εμείς στη γλώσσα μας, όπως σου είπα, αντί να σου πω αρχαίο, σου είπα για την επεξήγηση σύγχρονο. Λοιπόν, άκου, λέμε, καταραμένη ξενιτιά, μου πήρες το παιδάκι μου. Έχεις δύο μου εδώ, διότι εμείς εξαφανίσαμε τη δοτική, στη θέση της βάλαμε τη γενική, της δώσαμε περισσότερες δραστηριότητες και χαρακτηριστικά της γενικής, δεν πειράζει, αλλά κοίτα, καταραμένη ξενιτιά, μου πήρες το παιδάκι μου. Γενική κτητική είναι το δεύτερο μου. Το πρώτο μου τι είναι? Καταραμένη ξενιτιά, μου πήρες. Για μένα το έκανες αυτό, για τη συντριβή μου, για τον όλεθρό μου. Μου πήρες, μη μου το κάνεις αυτό, μη μου. Στα αρχαία θα λέγαμε μη, εντάξει. Ναι, με ομικρονιώτα εννοώ. Ναι, με ομικρονιώτα δοτική. Και βάλαμε ένα μεσαιγιά για να την... Όχι, για να μην νομίζουν ότι δεν μιλάμε. Η ελληνική γλώσσα είναι η γλώσσα. Κάποιοι που γράφουν βιβλία λένε που μιλιέται αδιαλείπτως 4.000 χρόνια. Φαίνεται ξεχνάνε τα 2.000 χρόνια από το 1 μετά Χριστόν. Ναι. Γιατί έχουμε 2.000 χρόνια. Κι άλλα λοιπόν, δύο πριν. Όχι. Όχι. Εδώ έχουμε τα ομηρικά έπι που πάνε πρέπει. Πότε έγινε? Έχουμε χρονολογήσει και έχουμε πάει πριν τον Τροϊκό πόλεμο και τα ομηρικά έπι τον τραγουδούν. Λοιπόν, εκείνοι μιλάγανε. Συγγνώμη, σε ποια γλώσσα μιλάγανε? Σε ποια γλώσσα μιλάγανε? Και να πω και κάτι άλλο. Ξέρουμε από τον Βέντρης που αυτή η επιλύσμων χώρα, η γελία αυτή χώρα, γελία Γιώργο, γελία, δεν μπορεί να τιμάς έναν Βερέμι, έναν ουτιδανό επιστήμονα να με μηνύσει να τα αποδείξω με τα γραπτά του και με αυτά που λέει, και μισέλληνα
Και επειδή δεν νομίζω ότι δεν ξέρει, γι' αυτό εξονημένο, που σημαίνει πουλημένο, που πηγαίνει στην παλιά βουλή και λέει ότι οι χιώτες, καλά πάθανε, φταίνε. Που τους κάνανε τη σφαγή οι Τούρκοι. Γενοκτονία κάνανε, όχι απλώς σφαγή. Φυσικά. Γενοκτονία δεν φυσικά. Φυσικά. Και είναι η πρόεδρος της Δημοκρατίας μέσα και δεν σηκώνονται να διακόψουν αμέσως την αυτή, να τον αποβάλουν και να συνεχίσουν. Λοιπόν, βλέπεις, έχουμε ανθρώπους, τον Βέντρη, τον Παπαθανασίου, ανθρώπους άλλους. Λοιπόν, υπάρχει πουθενά της Πινελόπης Δέλτα κανένα άγαλμα και προτομή τα βιβλία της είναι Ευαγγέλια μαζί με το μικρό πρίγκιπα της παιδαγωγικής επιστήμης? Ούτε λοιπόν, τέλος πάντων, να μην συγχύζομαι, θέλω να πω το εξής. Ούτε θέλω του Λίτλ και Σκότ έχουμε κάπου ένα άγαλμα, λοιπόν, ή να ξέρω. Θέλω να πω το εξής, ότι η γραμμική βήτα ήταν ελληνική γλώσσα. Αποδείχθη αυτό, δεν το συζητάμε. Άρα λοιπόν, έχουμε από την τετάρτη χιλιετία. Εγώ δεν θα σας πάω στην επιγραφή του Δισπηλιού που βρήκε ο Φίλτατος Χουρμουζιάδης. Εγώ θα πάω στη γραμμική βήτα. Τετάρτη χιλιετία. Και 6.000 χρόνια τουλάχιστον. Τουλάχιστον. Λοιπόν, γι' αυτό αυτοί κόβουν και από την ελληνική γλώσσα. Δεν κόβουν μόνο τις προσπάθειες που κάνουν Έλληνες, γιατί νομίζουν μόνον αυτοί. Ξέρεις τι έχω παρατηρήσει? Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, και το λέω αυτό έτσι να μου επιτραπεί και συγχωρέστε με, είναι και πίκρα δικιά μου. Λοιπόν, εάν ας πούμε είναι, ξέρω εγώ, πολύ καλός χριστιανός, το παίζει πολύ καλός χριστιανός, γιατί ο καλός χριστιανός πρέπει σύμφωνα με τα αυτά να είναι και ειλικρινής και έντιμος. Λοιπόν, και γράφει ένα βιβλίο για τη γλώσσα, για την ιστορία, για κάτι που, μια προσπάθεια που έγινε. Και εάν κάποιος που έχει κάνει πριν από αυτόν έργο πάνω σε αυτό, δεν είναι της πατρώας θρησκείας ή ξέρω εγώ, δεν είναι καλός χριστιανός, ρε παιδί μου, για τα κριτήρια του, τον κόβει. Τον κόβει. Λες και η επιστημοσύνη πάει με το θρησκευτικό, πιστεύω. Σε παρακαλώ τώρα, να σου πω κάτι, Γιώργο. Να σου πω κάτι. Το λέω και λυπάμαι που αναγκάζομαι να το πω ενώ είσαι μπροστά, γιατί το λέω πάντα πίσω σου. Και το πιστεύω ακράδαντα αυτό. Λοιπόν, αυτή η χώρα, στο μέτρο και στο βαθμό που δεν ήθελε να σε κάνει υπουργό πολιτισμού, θα έπρεπε να είσαι ο βασικός σύμβουλος του εκάστου ή της εκάστου υπουργού πολιτισμού. Για μένα τα λες τώρα αυτά? Ναι. Καλά, δεν μιλάμε για μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και το έχεις. Όχι, μην με ευχαριστείς. Αλλά εγώ πρέπει να ευχαριστήσω. Γιατί χωρίς κάποιους ελαχίστους ανθρώπους σαν και σένα, αυτή η σκουπιδότοπη που είναι αυτή η κληρονομιά, η ατίμητη που θα μας έδινε και χρήματα, και ξέρεις, δίνει χρήματα, ας διαβάσουν οι φίλοι να ζητήσουν την προχθεσινή, σήμερα ο μήνας έχει 19. Νοεμβρίου, να πάνε να πάρουν την προχθεσινή Δημοκρατία, την χθεσινή και τη σημερινή νομίζω, για να δουν ποιοι λιμένονται και ποιοι σας εξαφανίζουν τους θησαυρούς των προγόνων. Κάθε μέρα γράφω για αυτά που πουλούνται στο εξωτερικό, αλλά και τώρα ψηφίστηκε και ένας καινούριος νόμος που θα μπορεί να υπάρχει συνδιαχείριση. Θα μπορείς να βάλεις έναν οποιοδήποτε φορέα μέσα. Ο Μπένος, μάνα μου, σε offshore βάζει τα αυτά με όλη τη συνωμοταξία. Τι λες τώρα. Λοιπόν, και να σου πω και κάτι. Αυτά τα πράγματα η ελληνική γλώσσα τα προβλέπει. Ναι. Έχει την... η ελληνική γλώσσα, εκτός από τη μαθηματική δομή, έχει και τους λεξαρίθμους. Ναι. Λοιπόν, οι λεξαρίθμοι, όπως ας πούμε, αν θελήσετε να γράψετε λεξαρίθμικά την έννοια όμικρον, που είναι ο κύκλος, έτσι, θα δείτε ότι το άθροισμα των γραμμάτων είναι 360. Όσες ημίρες του.
Έτσι. Αυτό λοιπόν, για να μην ίσως καλέσεις κάποιον πιο ικανό από μένα στους λεξαρίθμους και υπάρχουν που έχουν γράψει βιβλία και έχουν ασχοληθεί, να το κάνετε, να σας δείξει καταπληκτικά πράγματα. Λοιπόν, θα δείτε ότι φράσεις ή λέξεις, ας πούμε οι λέξεις Θεός, Άγιος και Αγαθός, έχουν τον ίδιο αριθμό, το ίδιο άθροισμα. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν είναι τυχαία πράγματα αυτά. Mm-hmm. Και επίσης, για πράξεις, να δεις ότι όταν βάζεις την πράξη ή ένα όνομα ή ένα επίθετο, να δεις πώς βγαίνει ακριβώς. Θέλω λοιπόν να συνεχίσω. Σε όλη αυτή τη διαδρομή, πόσο χρόνο έχω? Λίγο. Σε όλη αυτή τη διαδρομή, κυρίαρχη μέρημνά σου είναι από την αρχή μέχρι το τέλος, θα το διαπερνάει η ετυμολογία. Η ετυμολογία, εκτός από... Φίλτε ότι υπάρχει το μέγα ετυμολογικό λεξικό. Εκτός από την βαθύτερη, περισσότερο κατανοητή έννοια κάθε έννοια, θα δίνει στη νόηση και του μεγάλου ανθρώπου και του ενήλικα όξυνση. Στο παιδί θα του καλλιεργεί νοημοσύνη, κρίση κτλ. Ήδη το έχουμε πει, οι νευροεπιστήμονες τη λένε, κατά ποιότητα οι έννοιες κτλ. Είναι ο πλάστης της νοήσεως. Όμως επειδή θα του δίνει αυτό που και ο Σεφέρης, όλοι μας είπε οι μεγάλοι, αλλά ιδιαίτερα ας πούμε και ο Ελίτης και ο Σολομός και ο Γκάτσος Παλαμάς. Και ο Παλαμάς και ο Καζαντζάκης, έτσι. Λοιπόν, αποδίδουν στη γλώσσα, ταυτίζουν τη γλώσσα με την έννοια της πατρίδος, και η πατρίδα είναι το έρισμα, είναι η βάση μας. Χωρίς αυτή δεν υπάρχουμε. Εκεί λοιπόν η ετυμολογία μας δίνει επίγνωση ρίζας, αυτό μας δίνει υπαρξιακή ασφάλεια. Η υπαρξιακή ασφάλεια μας κάνει το παιδί να γίνεται προσωπικότητα στέρεη, να αποκτά μεγαθυμία, να γίνεται γενναιόψυχο. Βάση και σχέση με τη γλώσσα. Γενναιόψυχο. Και το πιο σημαντικό απ' όλα, να γίνεται σοφό και δημιουργικό. Το σοφό δηλαδή να γίνεται ικανό να γνωρίζει. Εγώ πιστεύω ότι η ετυμολογία πρέπει να είναι ξεχωριστό μάθημα. Δηλαδή, γι' αυτό δεν το ενέταξα. Να μην εντάσσετε. Είπα, μέσα. Πρέπει να το διαπερνά. Όχι, μέσα εκεί θα διδάσκεται. Μέσα. Αλλά θα είναι ξεχωριστός χρόνος. Θα το διαπερνά. Μου χρωστάς μια απάντηση. Από ποια ηλικία πρέπει να ξεκινάνε αυτά έτσι όπως τα περιγράφεις? Στα αρχαία, ποια ηλικία πρέπει να διδάσκουμε Νίπιο. Αρχαία ελληνικά Νίπιο. Στα παιδιά? Νίπιο. Η Γερμανία, όπου κάθε... Δεν μιλάω τώρα για την ο Λάγκ. Όταν είχε έρθει εδώ, αν θυμάμαι καλά, το 2002, έτσι οι παραμονές Χριστουγέννων ήταν. Το ξέρω γιατί τον φιλοξένησε και ο μεγάλος μας Βαγγέλης Παθανασίου, που ήταν τότε εδώ. Ήτανε φίλοι και οφείλει και την αυτή του στον κύριο Παθανασίου. Λοιπόν, και το γνωρίζω, το θυμάμαι από τότε. Είναι πρωθυπουργός παιδείας της Γαλλίας όταν ήρθε και δίνει μια συνέντευξη, αν θυμάμαι καλά, στην Ελευθεροτυπία, και λέει εκεί ότι ουσιαστικά μας ειρωνεύεται, γιατί είχε πληροφορηθεί τι γίνεται, και λέει ότι εύχομαι και ελπίζω και εσείς οι Έλληνες να δείχνετε τον ίδιο ζήλο με τον οποίο δείχνουμε εμείς στην εισαγωγή της ελληνικής γλώσσας
στα σχολεία μας. Και εσείς δηλαδή, εσείς που δεν το έχετε δηλαδή. Θέλω λοιπόν να πω ότι η αποστέρηση της γλώσσας είναι σκόπιμη πράξη, μεθοδεύεται. Αυτός που δεν γνωρίζει την γλώσσα δεν μπορεί να κατανοήσει το γίγνεσθε και τις προθέσεις αυτούνων που τον εξαπατούν και δημιουργούνται ένα σωρό πράγματα τα οποία είναι ολέθρια και για το άτομο και για τη χώρα. Να μην ξεχάσουμε να θυμόμαστε πάντα ότι η γνώση ετυμολογική που θα μας οδηγήσει στο ότι τα 3/4 των ευρωπαϊκών γλωσσών, ιδιαίτερα των πιο αυτοκαθομιλουμένων, δηλαδή γαλλικά, ισπανικά, αγγλικά, γερμανικά, δεν μιλάω για τα ιταλικά που είναι αυτό, έχουν ρίζες ελληνικές, και αυτό θα το βλέπουν από την ετυμολογία και στο μέγα ετυμολογικό λεξικό αλλά και στο Little Scott, δηλαδή τα λεξικά που έχουν κάνει ξένοι, όχι εμείς. Λοιπόν, και με αυτόν τον τρόπο θα αποκτά μία σιγουριά και θα είναι υπερήφανο για την καταγωγή του, έτσι, και για αυτό που είναι, και δεν θα είναι αυτό που έγραψε κλαίγοντας ο Κακομοίρης ο Παλαμάς: «Δεν έχεις όλυμπε Θεούς, μηδέ λεβέντες η όσα. Ραγιάδες έχεις μάνα γη, σκυφτούς για το χαράτσι». Λοιπόν, θα είναι υπερήφανα με υπαρξιακή ασφάλεια για αυτό που είναι, και δεν θα πηγαίνουν αταβιστικά να βλέπουν τι γίνεται έξω, που δεν έχουν παιδεία, που δεν έχουν πολιτισμό και που οδηγούν την ανθρωπότητα στον όλεθρό τους με παντελή ακύρωση των αξιών. Από μόνη της η ελληνική γλώσσα διασώζει τις αξίες. Γιατί σε κάθε έννοια υπάρχει ως περιεχόμενο αυτή καθ' αυτή η αξία. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την γλώσσα, τα αρχαία ελληνικά, την ελληνίδα γλώσσα. Είναι μία η γλώσσα, δεν υπάρχουν αρχαία σύγχρονα. Βέβαια. Μία είναι γλώσσα συνεχόμενη. Απλά αυτό το κάνουμε για χρονικό προσδιορισμό, όχι για κάποιον άλλο λόγο. Να σας πω ότι στο νόμο που ψηφίστηκε για το τι ακριβώς είναι γενοκτονία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ένα από τα στοιχεία που ορίζουν τη γενοκτονία είναι αν σε αποκόπτει μια κυβέρνηση ή οποιοδήποτε άλλος από τη γλώσσα σου, από το να μιλάς τη γλώσσα σου. Είναι στοιχείο γενοκτονίας. Με τη Μαρία Τζάνη δεν τελειώσαμε, θα επανέλθουμε, θα κάνουμε και άλλα πράγματα. Μέχρι τότε να είστε καλά. Τώρα φεύγεις κι ό,τι είχες πει,
ζητάς να λησμονήσω. Με τα χεράκια σου έφτιαξες τέτοια σπανακόπιτα. Αδύνατον. Και τυρόπιτα, κρεατόπιτα, μπουγάτσα. Μην τρελαθούμε. Είστε η μαμά σου? Όχι. Η θεία σου? Όχι. Η κουμπάρα σου? Ο Σαρόγλου ήρθε. Σαρόγλου. Χωριάτικη πίτα Θεσσαλονίκης με φύλλο ανοιγμένο στο χέρι. Από την κατάψυξη στο φούρνο. Σαρόγλου. Βάζει ποιότητα και νοστιλιά. Βάζεται μόνο το ψήσιμο. Σαρόγλου. Πίτες άλλης εποχής. Στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ.